PlayStation's gonna exercise the other thing. Εδώ τι δράση είναι αυτή και πού εντάσσεται. Λοιπόν, στα πλαίσια της συνεργασίας που ο Δήμος Στοιχείων έχει εδώ και πολλά χρόνια με τους γιατρούς του κόσμου, αυτές τις μέρες μας επισκέπτεται η κινητή οφθαλμολογική μονάδα με θεμάτες, όπου εξετάζει άπλους και φτωχούς συμπολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν σε οφθαλμίατρους γιατί δεν έχουν τα ανάλογα χρήματα. Υπάρχουν άριστα μηχανήματα τα οποία έχουν φέρει μαζί τους οι γιατροί του κόσμου και κάνουν πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο. Βέβαια, αυτό δεν είναι το μοναδικό που οι γιατροί του κόσμου κάνουν ή συνεργάζονται με το Δήμο Τρικαίων. Και στο μέλλον, αλλά και στο παρελθόν, είχαμε άριστη συνεργασία, αλλά και στο μέλλον θα έχουμε διάφορες άλλες μονάδες των γιατρών, όπως είναι η μονάδα ψυχολογικής υποστήριξης ή η μονάδα παιδιατρικής υποστήριξης. Και επίσης, ένα πολύ μεγάλο γεγονός για την πόλη μας είναι η συνεργασία που έχουμε με τους γιατρούς του κόσμου σε ένα πρόγραμμα 1,5 εκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκε, θα αρχίσει να λειτουργεί άμεσα και αφορά πάλι τους άπορους συμπολίτες μας αλλά και τους άστεγους, όπου επαγγελματική πλέον βάση και όχι σε θεωρητική βάση, καθότι θα προσκληθούν τα ανάλογα άτομα όπως ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή, αλλά και μάγειρες και οδηγοί που θα μπορούν να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά σε επαγγελματικό επίπεδο. Μαζί μας έχουμε σήμερα συντονιστεί όλο αυτό το δράσιο των γιατρών του κόσμου, τον κύριο Θεοδωρή Πιέρο, ο οποίος έχει με τεράστια εμπειρία και 20 χρόνια και ασχολείται με το αντικείμενο και θα παρακαλούσε να μας πει το Όπως γνωρίζετε, οι γιατροί του κόσμου προσφέρουν υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα, ιδίως αυτό το διάστημα, με όλες τις μονάδες. Και εκτός από την οφθαλμολογική, έχουμε και άλλες μονάδες. Έχουμε την παιδοδοτατρική, έχουμε γυναικολογική, έχουμε ψυχολογική στήριξη. Έχουμε μονάδα η οποία βγαίνει κάθε βράδυ στην Ομόνα και κοιτάζει τους ναρκωμανείς. Τους βοηθούμε πάρα πολύ με εξετάσεις αίματος, με ανταλλαγές τρίκων και να μην έχουν μετάδοση ασθένειας ο ένας με τον άλλο. Ναι, για τα τρίκαλα πείτε μας συγκεκριμένα. Ναι, για τα τρίκαλα τώρα ήρθαμε με τη μονάδα οφθαλμολογική και ευελπιστούμε πολύ σύντομα, έχουμε κανονίσει με τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Καρκανιά, να φέρουμε και τη μονάδα την παιδοδοντιατρική για να κάνουμε εμβόλια στα παιδιά δωρεάν, τα οποία δεν έχουν δυνατότητα να εμβολιαστούν και να τα εξετάσουμε και θα φέρουμε και την οδοντιατρική μονάδα για εξετάσεις οδοντιατρικές. Και επίσης πιστεύω ότι σιγά σιγά θα φέρουμε όλες τις μονάδες. Και τη γυναικολογική για εξέταση μαστού και την ψυχολογική για στήριξη ψυχολογικής στήριξης. Οπότε, οτιδήποτε χρειάζονται εδώ στο Δήμο Δύση, συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια, θα φροντίσουμε να τα φέρουμε εδώ με τους κατάλληλους γιατρούς. Πόσοι περίπου συμπολίτες άποροι, ανασφάλιστοι, άνεργοι πέρασαν αυτές τις μέρες από εδώ? Αυτές τις μέρες είδαμε μέχρι τώρα γύρω στα 160 άτομα. 50 με 60 κάθε μέρα. Και να καταλάβετε, δουλέψαμε την Τρίτη το πρωί 9 με 2 και η Τρίτη το βράδυ, ενώ ήταν 5-7, πήγαμε 5-9 σχεδόν και ήταν πολλοί κόσμος. Χτες πάλι δουλέψαμε πρωί-απόγευμα, είδαμε άλλα 5 άτομα και τώρα έχουν ήδη εγγραφή, γιατί είμαστε μέχρι το μεσημέρι γύρω στα 30 άτομα. Και όσο μπορούμε, όσο έρχονται, θα καθόμαστε μέχρι να τελειώσουν όλοι. Θα προσπαθήσουμε να τους δούμε όλους, να μην έχουμε κανένα χωρίς να τον εξετάσουμε.
ότι έχουμε την αμέριστη υποστήριξή του στο κοινωνικό παντοπολείο με τρόφιμα και φάρμακα. Κοινωνικό φαρμακείο με είδη φαρμακευτικά. Καθημερινά και όποτε χρειαζόμαστε μας στέλνουν πάντα. Ναι, τώρα που ήρθα, έφερα φάρμακα 10 κούτες και τα φύσαμε εδώ για το φαρμακείο. Και στέλνουμε και τρόφιμα από την Αθήνα ό,τι χρειάζονται.